Με αφετηρία τα Γιάννενα ξεκινά ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων των κτηνοτρόφων ολόκληρης της χώρας που διάγουν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής των Κτηνοτρόφων της Ηπείρου, οι εκπρόσωποι των κτηνοτροφικών συλλόγων και συνεταιρισμών ολόκληρης της Ελλάδας θα βρεθούν το Σάββατο στα Γιάννενα προκειμένου να προωθήσουν τα αιτήματά τους και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα του αγώνα σε πανελλαδικό πλέον επίπεδο. Στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στα Λιθαρίτσια θα αναδειχθούν τα μέλη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής και θα συνταχθεί το σχετικό καταστατικό, δεδομένου ότι η τελευταία σύσκεψη σε πανελλαδικό επίπεδο των εκπροσώπων του κτηνοτροφικού κόσμου πραγματοποιήθηκε το 1976. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Κτηνοτρόφων Ηπείρου, Μιχάλη Τζίμα, η συμμετοχή των συναδέλφων του από όλους τους νομούς της χώρας θα είναι μεγάλη. Όπως είχαμε δεσμευτεί σαν Συντονιστική Επιτροπή των Κτηνοτροφικών Συνεταιρισμών Ηπείρου και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν τις γιορτές, προχωρούμε τις 19 του μήνα, μέρα Σάββατο, 12 η ώρα το μεσημέρι, σε πανελλαδική σύσκεψη των κτηνοτροφικών συλλόγων και συνεταιρισμών, με συμμετοχή όλων των κτηνοτροφικών συλλόγων και συνεταιρισμών από όλους τους νομούς της Ελλάδος, στα Λιθαρίτσια, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε τα αιτήματα του κτηνοτροφικού κόσμου σήμερα, αλλά και να συντονίσουμε την πάλη μας σε πανελλαδικό επίπεδο. Η συμμετοχή από το ενδιαφέρον που έδειξαν οι συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα είναι πάρα πολύ θετική και μάλιστα υιοθετούν τις θέσεις μας, τις απόψεις που βγήκαν και από το ψήφισμα της συνέλευσης των κτηνοτρόφων για τα αιτήματα που προβάλαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, οι κτηνοτρόφοι της Ηπείρου θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη γαλακτοβιομηχανία Δοδόνη, πορεία και συμβολικό αποκλεισμό του κτηρίου της Περιφέρειας στις 24 Ιανουαρίου, ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας. Επιδίωξη